Με ειδοποιούν ότι έχουμε τον κύριο Πάρη Τσελεπίδη. Καλησπέρα, κύριε Τσελεπίδη. Κύριε Δαγόρα, από το 56 πρώιμη πληρωμή 5 απόδοση είναι δυνατό. Ψάξτε λίγο, παρακαλώ, σε όλα τα συστηματικά σετ προτάσει να έχει δώσει κανείς. Έστω το άσο χ, ακόμα και έτσι με το βαρ. Σε... θα έβγαινε το χιναράκι. Σε τσάτ που συμμετείχα εχθές την ώρα του αγώνα. Ναι, 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 ναι. Εννοείται, χωρίς να φαίνει τη φάτσα μου, τηλεόραση έδειχνα εγώ. Ναι. Πώς το λένε, αποθεώθηκες ούκο λίγες φορές. Ευχαριστώ πολύ. Το μισό, μάλλον τα τρία τέταρτα του τσάτ έλεγαν γιατί, μάλλον έβριζαν τους εαυτούς τους, γιατί δεν έπαιξαν το σημείο αυτό που έδωσε το μεσημέρι. Εσύ. Το φωνάξαμε στις δύο παρακάτω, Γιώργο, και το επαναλάβαμε και στις έξι παρακάτω. Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι. Τι άλλο να κάνουμε. Το θυμάμαι. Το επιβεβαιώνω. Γιατί λέτε πίκαρα. Άλλο η συμπάθεια και η αγάπη σε μια ομάδα και άλλο το στοιχημά, δεν είναι. Εννοείται, γι' αυτό δεν παίζω εγώ. Μπράβο, και καλά κάνεις. Γιατί το, εχθές... το μόνο σίγουρο είναι ότι έχεις τα χρήματα στην τσέπη σου. Ναι, ναι, ναι. Όταν δεν τα είχα πριν από χρόνια και με ένα γκολ του Ιμπραήμοβιτς τα ξαναήρθαν, είπα και ένιωσα εκείνη τη στιγμή, την έχω πει την ιστορία αρκετές φορές, στη Ζούγκλα κυρίως, και ένιωσα εκείνη τη βραδιά τι σημαίνει κρύος υδρότας, δεν ξαναπαίξα. Και νομίζω δεν ξανανιώσεις κρύο υδρότα. Ένιωσα, αλλά όχι για το στοίχημα. Είδες τι ωραίο. Μπορεί να ένιωσε έναν ανατριχιαστικό κρύο υδρότα. Έτσι, έτσι, έτσι. Άλλου είδους. Έτσι. Αυτός είναι και ανακουφιστικός κιόλας. Ναι, 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 ναι. Έτσι είναι. Για σήμερα τώρα, τι μας έχεις. Τον είδες με αυτή τη σκακέρα φανέλα που φορούσε η Μάντσεστερ. Ναι, ρε, εσύ, δηλαδή ντροπή. Δηλαδή, να μας πούνε τον εμπνευστή της. Να μας πούνε τον εμπνευστή της να την κάνουμε και εμείς για το Λίμπερο, όταν παίξουμε στο πρωτάθλημα τύπου. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Να φορέσουμε τη σκακέρα. Ε, τον Χριστιανού. Πάντων. Για πες. Για σήμερα ήρεμα, θα πάμε μια έδρα και μόνο στα προκριματικά του Champions League. Θα πάμε εκεί πέρα στην Πολωνία, όπου η Βικτόρια Πίλζερ υποδέχεται την Καραμπάχ 0-0 το πρώτο παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Υπενθυμίζω ότι σε αυτά τα διπλά παιχνίδια, να δούμε βέβαια αν θα αλλάξει αυτό το θεσμό του κυπέλου φέτος στην Ελλάδα, δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Σε περίπτωση οπαλίες οι δύο ομάδες πάνε στην παράταση και ακολούθως, αν δεν αλλάξει πάλι και παραμείνει το ισόπαλο σκορ, θα πάνε στα πέναλτι. Εμείς ωστόσο θα πάμε, εγώ βασικά, με το 2-27 της Βικτόρια Πίλζερ, όχι για την πρόκρισή της, αλλά για την νίκη της στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού απέναντι στην Καραμπάχ. Αν μας δικαιώσει, θα μας δώσει έναν ακόμα διπλασιασμό και κάτι των χρημάτων μας. Αν όχι, θα πάμε με το επόμενο σημείο, γι' αυτό πάμε πάντα με μέτρο. Τρία ματσάκια εκεί σήμερα. Αυτό τώρα. Όλα και όλα. Τελειώνουν αυτά τα ματς και μπαίνουν ομίλους οι ομάδες που θα επικρατήσουν. Σωστά, και αυτές που θα αποκλειστούν θα πάνε στους ομίλους του Europa League. Europa, ναι. Μάλιστα, έχει Μπενφίκα, έχει και Μακάμπι, Τσέρβενα Σβέστα. Είναι ουσιαστικά τελειωμένη. Ναι, ναι, αυτό είναι τελειωμένο. Ναι. Ναι, ναι. Εκτός έδρας, και έχω την αίσθηση ότι ο παίκτης που ήταν πέρσι στον Άρη και πήγε στη Μακάμπι Χάιφα, ο Σούγκρεν, θα είναι στους ομίλους του UEFA Champions League, και μπράβο του μαγκιά του. Βέβαια. Μαγκιά του. Μακάμπι Χάιφα. Έτσι ακριβώς είναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσελεπίδη. Καλό φινάλε, Γιώργο. Να είστε καλά.